Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όλα live, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Αθανασόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα από το Σίδνεϊ. Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα? Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μόλις τώρα έμαθα ότι ουσιαστικά εγώ κλείνω τον κύκλο των εκπομπών σας για τώρα. Είμαι πολύ καλά, είμαι σε μια δημιουργική περίοδο. Περιμένουμε όλοι να τελειώσει η καραντίνα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πλήρη κανονικότητα. Ναι. Εάν πάλι δεν μας κάνουν τίποτα και γίνει το πισωγύρισμα. Μια χαρά. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε, διότι η επικοινωνία μας ήταν πριν 2 εβδομάδες, ωστόσο έπρεπε και εσύ να τακτοποιήσεις την εργασία σου για να είσαι κοντά μας απόψε εδώ πέρα. Για να πούμε σχετικά τη μουσική σου πορεία και να ευχαριστήσω βέβαια και τον Κώστα Αλεξίου που σε πρότεινε σε μένα, και δεν λέμε όχι σε κανέναν, ναι. Έτσι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους τους καλλιτέχνες, δεν έχει σημασία αν είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς, ναι. Προσωπικά τι εκτάς που δεχτήκατε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή του σταθμού σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Κώστα που με βοηθάει σε όλο αυτό. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Κώστας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μπράβο του. Βοηθάει πάρα πολύ. Γιώργο, ακριβώς. Από πότε και πώς άρχισε η ενασχόλησή σου με την μουσική? Λοιπόν, αρχικά η μουσική ξεκίνησε να μου αρέσει από τα 12 με 13 μου χρόνια. Ούτε νωρίς λοιπόν, ούτε αργά, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ηλικίες των 5 με 6 ετών που βλέπεις τα παιδιά και από τότε ξεκινούν να τους αρέσει και να κάνουν διάφορα πράγματα. Ξεκίνησε να μου αρέσει από τα 12-13 μου. Ακολούθησα μια σχετικά φυσιολογική πορεία, καθώς ολοκλήρωσα το σχολείο. Θέλω να πω ότι δεν σταμάτησα ούτε το σχολείο, ούτε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σπούδασα. Και τελείωσα το σχολείο και σπούδασα. Βέβαια, εντάξει, είχα και εγώ κάποιες ψυχολογικές εξάρσεις λόγω της επιθυμίας μου, αλλά ήταν και οι γονείς μου λίγο επιφυλακτικοί, οπότε μου λέγανε πάντα κάνει κάτι. Τελείωσε κάτι, ολοκλήρωσε τις σπουδές σου και μετά, αν συνεχίσει να σου αρέσει, κάντο. Οπότε, τι σπουδάζεις, αν επιτρέπετε. Το ακολούθησα αυτό. Τι σπουδάζεις. Δηλαδή, είσαι παράλληλα σπουδάζεις και είσαι και στη μουσική. Να σας πω. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντού Πανεπιστημίου. Είμαι σε δεύτερο πτυχίο στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου. Βέβαια, λόγω της πανδημίας δεν ήμουν συνεπής και ούτε ήθελα να είμαι και συνεπής, δηλαδή δεν μπορούσα να δεχτώ να κάνω μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων τα μαθήματα. Έχω συνηθίσει να είμαι λίγο διαφορετικής σχολής άνθρωπος, να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Οπότε, έμεινα λίγο ασύνεπης προς αυτό. Παράλληλα, κοιτάω κάποια μεταπτυχιακά, δουλεύω, αρθρογραφώ. Γενικότερα, κάνω πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι και η μουσική, η οποία είναι μεγάλη μου αγάπη. Και εννοείται πως χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούν όλα αυτά και βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος. Θα δοκίμαζες να πειραματιστείς με κάποιο άλλο είδος εκτός από την ελληνική μουσική? Εννοείται την ξένη. Ναι, την ξένη, ναι. Κοιτάξτε, στο χώρο της μουσικής και γενικότερα στους καλλιτεχνικούς χώρους, είναι σωστό να μην λέμε όχι στις προκλήσεις. Ναι. Είμαι άνθρωπος που δεν λέει όχι στις προκλήσεις. Οπότε, βέβαια, αυτό απαιτεί και λίγο, απαιτεί ένα διαφορετικό στυλ, απαιτεί μια διαφορετική προφορά. Βέβαια, εγώ πάντα την προφορά μου στις ξένες γλώσσες πάντα προσπαθώ να την βελτιώνω και να υπάρχει μια καλή ποιότητα. Απαιτεί διάφορα άλλα πραγματάκια, αλλά θεωρώ ότι
δεν θα έλεγα και τελείως όχι. Ωστόσο όμως και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή μου αρέσει γενικά γύρω από την ελληνική μουσική. Αλλά επειδή, εντάξει, γνωρίζετε ότι η ελληνική μουσική, κακά τα ψέματα, στο εξωτερικό έχει μια περίεργη διαδρομή, γι' αυτό θα δείξει όμως. Ομολογώ πως θα μου φανεί λίγο περίεργο να μου έρθει κάποιο ξενόγλωσσο τραγούδι, αλλά δεν θα πω απευθείας όχι. Ή απευθείας ναι, θα το επεξεργαστώ και με την ομάδα μου θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Πες μας δύο λόγια για το πρώτο σου single, να υποθέσω ότι είναι, το, με τον τίτλο «Αναμνήσεις», το οποίο κυκλοφόρησε 7 του Γενάρη του 2020. Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία. Βλέπω είστε ενημερωμένοι και χαίρομαι. Κυκλοφόρησε όντως 7 Ιανουαρίου του 2020. Λίγο πριν ουσιαστικά σκάσει η πανδημία. Πριν τον boom δηλαδή. Πριν τον boom. Αυτό είδα. Μόλις είδα την ημερομηνία, λέω πόσο τυχερός ήταν. 7 Ιανουαρίου βγήκε. Ίσα-ίσα που πρόλαβε λίγο να αποκτήσει κάποιες προβολές και αυτά, να ξεκινήσουμε λίγο την υπόθεση. Πάνω σε αυτό έτυχε η πανδημία και δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε, η αλήθεια. Όλο αυτό, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, ομολογώ. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με πάρα πολύ αξιόλογα άτομα. Μπήκα σε ένα στούντιο ηχογράφησης, το οποίο πραγματικά είναι ένας πολύ ωραίος επαγγελματικός χώρος. Και ο άνθρωπος που το έκανε. Εγώ δεν έχω θέμα να λέω και ονόματα. Ο Τάσος Κατσόλης είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Να λες τα ονόματα, γιατί όχι. Να λες τους δημιουργούς, γιατί όχι, να τους λες. Ο Πάνος Σκόρδος, ο οποίος είναι ένα παιδί που μου έγραψε μουσική και στίχους. Η καθηγήτριά μου, η Αναστασία Καζαμία, που είναι και αυτή μια πάρα πολύ αξιόλογη κοπέλα και πάρα πολύ καλή συμπειρά της, με ένα απίστευτο επαγγελματικό ενεργητικό στις πλάτες της, και ανθρωποκεντρικό ρόλο στον τρόπο που κάνει τα μαθήματά της. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε μια περίεργη ιστορία, ήταν να πω κάτι άλλο, και μετά όταν μου ήρθε αυτό το τραγούδι επέλεξα απευθείας αυτό, και το αγαπούσα όλο και περισσότερο στα διάφορα στάδια του το συγκεκριμένο τραγούδι. Όσο προχωρούσαν τα στάδια της ολοκλήρωσης, τόσο πιο πολύ και εμένα μου άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Είχα μπει σε επαγγελματικό χώρο ηχογράφησης για πρώτη φορά, έβλεπα για πρώτη φορά δικό μου τραγούδι να κυκλοφορεί στο YouTube. Καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, το ταξίδι είναι που μετράει. Έτσι. Οπότε αισθάνθηκα πολύ όμορφα, ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, γιατί το τραγούδι το θεωρώ επαγγελματικό σαν αποτέλεσμα. Και είναι επαγγελματικό δηλαδή, απλά συνήθως στα πρώτα σου βήματα είσαι λίγο επιφυλακτικός στους χαρακτηρισμούς. Και το ακούω δηλαδή ακόμη και τώρα και αισθάνομαι πραγματικά ότι καλώς έκανα που το επέλεξα, καλώς έκανα που το ερμήνευσα. Είμαι ευχαριστημένος από την πορεία του, αφού έχει φτάσει τις 40.000 προβολές προσθετικά, γιατί έχει ανέβει και από άλλα από άλλα κανάλια και πρόσφατα και από το δικό μου το κανάλι. Αυτό, και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Θεωρείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter, το TikTok τώρα που βγήκε και άλλα που ίσως να μην τα ξέρω, νομίζεις ότι σε βοήθησε πολύ για την προβολή σου? Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Εγώ το κίνησα εκεί δηλαδή πιο πολύ, το κινήσαμε εκεί πιο πολύ, YouTube, Facebook πρόθεση και YouTube πρόθεση εννοείται. Σίγουρα παίζουν ένα πολύ επιδραστικό ρόλο, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν προτιμά πλέον την τηλεόραση, λόγω του ότι και η ποιότητα της τηλεόρασης δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, όπως γνωρίζουμε.
Το ραδιόφωνο θεωρώ ότι έχει μια δυναμική, αν και ο άλλος ότι πλέξει πολύ όταν θα είναι στον δρόμο και θα ακούει μουσική, οπότε μπορεί τυχαία να το πετύχει. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι νέες τεχνολογίες σίγουρα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για το δικό μου το τραγούδι και μάλλον για τα δικά μου τα τραγούδια, γενικότερα για όλο το φάσμα. Ωραία. Επειδή αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι... Γιώργο. Ναι, Παναγιώτη. Είπε ότι έχει κάνει κανάλι που στο YouTube. Ναι, στο YouTube. Έχω κάνει κανάλι εδώ και... Γιατί δεν το λέει για να, να κάνει ο κόσμος εγγραφή. Έχω κάνει εδώ και ούτε μια εβδομάδα. Δεν έχει σημασία από ότι το έχει κάνει. Ένα κανάλι στο YouTube, Γεώργιος Αφανασόπουλος στα Greeklish είναι, στο οποίο έχω συμπεριλάβει το πρώτο τραγούδι της αναμνήσεις και έχω ανεβάσει και μια παλαιότερη συνέντευξη και σιγά σιγά το χτίζουμε. Ωραία. Παρόλο δηλαδή που ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, προσπαθώ σιγά σιγά να το πείσω. Έχω και μια ιστοσελίδα στο Facebook, την οποία ομολογώ πως δεν έχω πάρα πολύ το χρόνο να την διαχειριστώ. Προσπαθώ να ενημερώνομαι ακριβώς και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα το κάνω, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό. Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις, να το κάνεις βίντεο κλιπ αυτό το συγκεκριμένο, το πρώτο σου επίσημο τραγούδι? Σκέφτηκα να το κάνω, η αλήθεια είναι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή ήδη θα βγαίνει ουσιαστικά το δεύτερο, σιγά σιγά απομακρυνόμουν από αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και τώρα μου περνάει από το μυαλό πολλές φορές, γιατί όχι, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι μου έχει περάσει το σπίτι. Μου έχει περάσει αρκετά. Απλά, εντάξει, πρώτο τραγούδι ήθελα και εγώ λίγο να συστηθώ στον κόσμο. Πρώτα σαν νέος καλλιτέχνης, ναι. Ακριβώς, και μετά ότι είναι, θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα από άλλα, από άλλες καλλιτεχνικές απόπειρες, από άλλα καλλιτεχνικά βήματα να γνωριστούμε καλύτερα με τον κόσμο, να συστηθώ ακόμα καλύτερα, να δουν και άλλες πηγές από εμένα. Οπότε αρχικά είπα να εστιάσω πιο πολύ σε αυτό, στο κομμάτι της ερμηνείας, στο κομμάτι του να επιλέγω τραγούδια και μετά έχουμε το χρόνο όλα τα υπόλοιπα να τα δούμε μέσα από άλλα πράγματα. 13 Απριλίου του 2021 έρχεσαι με το δεύτερο σου τραγούδι, Μη Μ' Αφήνεις, το οποίο αυτό είναι σε βίντεο κλιπ. Πες μας δύο λογάκια για αυτούς, για αυτό το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει και αυτό μια περίεργη ιστορία, όπως και το προηγούμενο. Πόσο μάλλον δε αυτό το οποίο το δρομολογούσαμε πριν την καραντίνα ακόμα. Ήταν περίεργος ακόμη και ο τρόπος που έκανα τα μαθήματα φωνητικής, ο οποίος ήταν εξ αποστάσεως. Ήταν ακόμη και αυτό πολύ περίεργο, γιατί τώρα φανταστείτε, σε συνθήκες απόστασης να προσπαθείς να χτίσεις ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό σου από την αρχή και να το φέρεις στα μέτρα που είναι να το φέρεις, να βγει κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί το τραγούδι δεν βγήκε τυχαίως. Το μήνα Απρίλιο είχαμε μελετήσει κάποια πράγματα γύρω από την αγορά, από τις κυκλοφορίες. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να το κυκλοφορήσεις στο Πάσχα το τραγούδι, το που ο κόσμος είναι σε διακοπές. Δεν μπορείς να το κυκλοφορήσεις το καλοκαίρι που ο κόσμος είναι επίσης σε διακοπές και το YouTube το χρησιμοποιεί για να βλέπει άλλα πράγματα ενδεχομένως. Οπότε πιέξαμε λίγο πριν το καλοκαίρι, εκεί μετά το Πάσχα, να το κυκλοφορήσουμε.
Ήταν λίγο περίεργη η όλη κατάσταση, όπως σας είπα, γιατί ουσιαστικά το τρομολογούσαν πριν την καραντίνα το τραγούδι. Και μέσα από τους παράδοξαν κάτι. Μετά είχαμε λίγο και τον φόβο του πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Και με το βίντεο κλιπ ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί όπως γνωρίζετε υπήρχαν διάφοροι περιορισμοί, οπότε έπρεπε να βρούμε τέλος πάντων τις δικαιολογίες που έπρεπε να βρούμε και να μετακινούμαστε στην Αθήνα. Ήταν έτσι όλα λίγο περίεργα, αλλά το ταξίδι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν το πρώτο μου βίντεο κλιπ, επίσης μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Το βίντεο κλιπ το έκανε ο Σοκράτης ο Πάτσος, ένα παιδί απίστευτο, πολύ νεαρό σε ηλικία, ο οποίος πραγματικά έβαλε όλα του τα δυνατά, όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές, για να βγει το αποτέλεσμα όπως έπρεπε να βγει. Αυτό που θέλω να τονίσω για την ομάδα είναι ότι, και με ευχαριστεί, είναι ότι υπάρχει ανθρωποκεντρισμός, πώς θα το πω, δηλαδή μπορεί να καταλάβει ένας τον άλλο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν υπάρχει το υπάρχει στυλένικο. Ομαδικότητα, υπάρχει ομαδικότητα. Υπάρχει μια ομαδικότητα ακριβώς και ο άλλος δεν θα σε αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ή λιγότερη σημασία εάν είσαι λιγότερο γνωστός ή περισσότερο γνωστός. Όλα έγιναν με τον επαγγελματισμό που έπρεπε να γίνουν. Και αυτό είναι η αλήθεια, ότι αυτό κάνει την εμπειρία μου ακόμα πιο όμορφη. Πόσο εύκολο είναι να αναπτύξεις φιλίες σε ένα χώρο όπως αυτό της μουσικής, που φαντάζει αρκετά ανταγωνιστικό? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να αναπτύξεις φιλίες σε αυτό το χώρο, γιατί όντως είναι ανταγωνιστικός. Ωστόσο, δεν προσπάθησα ποτέ να το δω ανταγωνιστικά γενικά. Εγώ πάντα κοιτάω τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, πέρα από τις οποιασδήποτε συνθήκες. Γι' αυτό και αν κάτι δεν με αγγίζει μέσα μου και δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να το... Δηλαδή, δεν μπορώ να συνεργαστώ πάρα πολύ καλά με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχω καλές σχέσεις. Πράγμα το οποίο προσπαθώ να το εξαφανίζω σαν ενδεχόμενο. Όμως το ερώτημα γενικότερα είναι στον κάθε άνθρωπο το πώς θα διαχειριστεί κάποια πράγματα, και το αν θα μπορέσει να κάνει φιλίες. Φιλίες, πραγματικές. Πραγματική φιλία είναι λίγο μεγάλη λέξη. Η αλήθεια είναι ότι τους πραγματικούς μας φίλους τους μετράμε στα 5 δάχτυλα του χεριού μας και αν. Οπότε, όταν εννοούμε φιλίες, εννοούμε μια πάρα πολύ όμορφη σχέση σε επίπεδο συνεργασίας και κάτι παραπάνω. Αυτό εννοώ εγώ φιλία. Τώρα, η πραγματική φιλία θεωρώ ότι χτίζεται με τα χρόνια. Δηλαδή, και ιδιαίτερα στον χώρο αυτό, όταν θα κάνεις και άλλες συνεργασίες, όταν θα μπορέσεις να είσαι σε ένα. Μπορεί να τα φέρει τύχη να είσαι σε ένα κοινό χώρο μαζί με κάποιον, οπότε αυτό γίνεται σιγά σιγά. Ωστόσο, φιλία με τη πιο επιφανειακή της έννοια, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάποιος. Απλά είναι θέμα διαχειριστικό, είναι θέμα του πόσο ανοιχτός είναι κάποιος, είναι θέμα του πόσο δεκτικός είναι κάποιος, δηλαδή καχύποπτος ή όχι. Είναι πολλά πράγματα. Καλό είναι να μην είμαστε καχύποπτοι στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί γνωρίζουμε ότι εκτιθέμεθα σε αυτόν. Οπότε πρέπει να προσπαθούμε να κρατάμε ισορροπίες όσο γίνεται. Ούτε να είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, αλλά ούτε και κλειστοί. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ καλές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Στο χώρο αυτό. Τώρα πιστεύω ότι τα γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ρευστός ο χώρος, οπότε και το κομμάτι των γνωριμιών παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι κλειστός, ναι, μεν θα αναγνωρίζετε το ταλέντο σου, αλλά μπορεί να χάνεις και ευκαιρίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να αφήσεις.
Πιστεύεις πως για να γίνει κάποιος μουσικός χρειάζεται να σπουδάσει πάνω σε αυτό ή το ταλέντο μόνο αρκεί? Σίγουρα το ταλέντο είναι ο ύψιστος. Το ύψι, η μεγαλύτερη προϋπόθεση. Αυτό μπορώ να το πω. Είμαι ανάμεσα και στα δύο. Εγώ δεν έχω σπουδάσει στο χώρο της μουσικής. Βέβαια, προσπαθώ να εξελίσσω με άλλους τρόπους, όπως τα μαθήματα φωνητικής, όπως διάφορες γνώσεις που προσπαθώ να έχω, όπως επίσης η προσπάθεια έβρισης χρόνου για κάποιο οδείο. Θεωρώ όμως και πολύ όμορφο να βλέπω τους ανθρώπους να ασχολούνται στη ζωή τους με αυτό αποκλειστικά. Να σας πω την αλήθεια, εάν ο χώρος δεν ήταν τόσο αβέβαιος, ίσως αφοσιωνόμουν και εγώ μια ζωή σε αυτό. Αλλά επειδή είναι λίγο τα πράγματα πάρα πολύ περίεργα, είναι πολύ ρευστά, οι συνθήκες είναι πολύ περίεργες και για να παγιωθεί στο χώρο χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, θα το έκανα και εγώ, θα ακολουθούσε και εγώ μια πορεία να πάω και σε κάποιο πανεπιστήμιο, στις μουσικές σπουδές της Κέρκυρας για παράδειγμα, που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό. Απλά είναι μεγάλο ρίσκο για τη ζωή σου. Θα μου πεις, είναι μεγάλο ρίσκο για κάτι που αγαπάς? Δεν ξέρω, εδώ έρχεται λίγο η ηθική και η λογική και συγκρούονται λίγο. Όμως θεωρώ ότι σίγουρα και μία εκπαίδευση ειδική βοηθάει πάρα πολύ. Χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος, εάν είναι τέλεια εκπαιδευμένος, θα ακολουθήσει, θα κάνει μια καριέρα τεράστια. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το κομμάτι της τύχης, όπως σας είπα, ναι, και το κομμάτι των γνωριμιών, της κοινωνικότητας, πολλών πραγμάτων. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μείνει απέδεκτος. Αυτό είναι σίγουρο. Σωστό. Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις βιώσει στο χώρο και ποια η πιο ευτυχισμένη? Κοιτάξτε, εντάξει, βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλάω για ευτυχισμένες και δυστυχισμένες στιγμές, από τη στιγμή που η καραντίνα δεν μας έχει βοηθήσει να δούμε τα πράγματα όπως είναι γενικά. Ωστόσο, μέσα από αυτή τη μικρή ακόμα εμπειρία, η πιο δυστυχισμένη μου στιγμή ήταν το lockdown, γιατί δεν με άφησε να απολαύσω εξ ολοκλήρου διάφορα πράγματα στη μουσική, όπως να έχουμε την ευκαιρία να ψάξουμε χώρους, να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Και οι πιο ευτυχισμένες μου στιγμές ήταν και τα δύο μου τραγούδια, στα οποία δούλεψα αρκετά, προσπάθησα αρκετά. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Οπότε και τα δύο μου τραγούδια. Βασικά, η καλύτερη μου στιγμή ήταν η πρώτη μου φορά στο στούντιο ηχογράφησης. Ήταν κάτι το οποίο το ζούσα σε επαγγελματικό χώρο πρώτη φορά. Ήρθα σε επαγγελματίες ανθρώπους σε επαφή για πρώτη φορά. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και γενικότερα το πρώτο μου τραγούδι ήταν, είναι αυτό το οποίο, ό,τι και να συμβεί, θα το θυμάμαι. Είτε είχε περίεργη πορεία, είτε όχι. Και λέω περίεργη πορεία γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει περίεργο story. Αλλά γενικότερα κρατάω το πάρα πολύ θετικά. Και κάθε πρώτη σου εμπειρία, κάθε πρώτη σου επαφή με ένα κοινό, σίγουρα είναι κάτι το οποίο αποτελεί και την πιο ευτυχισμένη στιγμή. Θα πήγαινε σε talent show? Ουσιαστικά βλέπεις το όνειρό σου. Ναι, ουσιαστικά είναι μια ερώτηση που την έχουν κάνει πάρα πολύ, αλήθεια, και πείτε μου. Όχι, σε διάκοψα εγώ. Νομίζω κάτι. Σας διάκοψα από κάτι. Εγώ σε διάκοψα. Μπορείς να συνεχίσεις να ολοκληρώσεις αυτό που είπες πριν. Ωραία. Μάλιστα. Είναι μια ερώτηση την οποία μου την έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι στην έξω ζωή μου, τέλος πάντων, από τη στιγμή που είδαν ότι ασχολούμαι με αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να απαξιώσω ένα talent show. Βέβαια, ομολογώ πως
τα talent shows όταν ήταν στην παρθενική τους εποχή, δηλαδή όταν ήταν. Ας υποθέσουμε τον Άι Ευκαιρία. Ακόμη τον talent show. Τον Άι Ευκαιρία. Ναι, τον Άι Ευκαιρία που πολλοί από εκεί βγήκαν. Ίσως θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως σε αυτό. Ίσως εάν είχαν τη λογική που είχαν τότε τα talent shows, που ναι, μεν υπήρχε μια εμπορικότητα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί τότε ήταν η εποχή του πειραματισμού, ίσως ναι, ίσως να πήγαινα να έκανα την προσπάθειά μου. Αλλά στη τωρινή εποχή, παρόλο που υπάρχει προβολή μέσω των social media, δεν θα το προτιμούσα, γιατί στα talent shows δεν υπάρχει προσοχή στον καλλιτέχνη, υπάρχει προσοχή σε άλλα πράγματα, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, για τους, για τους λόγους της πρόωθησης των show, για πολλούς λόγους εμπορευματικότητας. Δεν θα το, επειδή βλέπω πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, δεν θα το προτιμούσα. Σε γενικότερο επίπεδο θα ήμουν σε, και ακόμη και παλιότερα θα ήμουν σε μια πολύ μεγάλη σκέψη, γιατί από τη μία πλευρά μπορεί να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά και να φτάσεις μέχρι και την πέμπτη, τέταρτη, τρίτη θέση ή ακόμη και την πρώτη και μετά να χαθείς. Από τη μία μπορεί να εφησυχαστείς, από την άλλη όμως μπορεί να γίνει κάτι, να έχεις μία λάθος στιγμή πάνω σε ένα stage και ξαφνικά μετά να απορριφθείς, να αποχωρήσεις, να αρχίσουν να χάνονται οι ευκαιρίες, να αρχίσεις εσύ να τα βάζεις με τον εαυτό σου. Οπότε προσωπικά, με τα δεδομένα της εποχής τώρα, προτιμώ να ακολουθώ μια ομαλή πορεία με βήματα όσο πιο σταθερά γίνεται, γιατί και εγώ σαν άνθρωπος δεν είμαι τόσο πολύ των ξαφνικών και απότομων. Θέλω πρώτα να δοκιμάζω και μετά να θέτω στόχους και μετά να υπάρχει όλο αυτό το οργανωμένο σύστημα. Οπότε η προβολή σε ένα σόου αφήνει λίγο προετοίμαστο. Μπορεί να κάνεις σωστές κινήσεις, αλλά μπορεί και να μην κάνεις. Άμα δεν κάνεις όμως σωστές κινήσεις, εκτίθεσαι για μια ζωή. Και κυρίως εκτίθεσαι στον εαυτό σου. Γιατί μετά απογοητεύεσαι και ακόμη και μια προσπάθεια να σου έρθει, μια ευκαιρία να σου έρθει μετά από χρόνια, μπορεί να την εγκαταλείψεις επειδή να σε αφήνει. Μιλάς πολύ σωστά. Παρόλο που είσαι νέο παιδί, μιλάς προσγειωμένα. Δηλαδή, σκέφτεσαι πολύ λογικά και σκέφτεσαι επίσης πως θα κάνεις τα βήματά σου, έτσι, και μπράβο σου που σκέφτεσαι έτσι. Δηλαδή δεν βιάζεσαι, δεν κάνεις βιαστικές κινήσεις, και είναι σημαντικό αυτό για ένα νέο καλλιτέχνη που προσπαθεί καλός ή κακός να μπει σε αυτόν τον βιομηχανικό χώρο πλέον, γιατί πλέον όλα τα τραγούδια στη σημερινή μας εκπομπή είναι εμπορικά. Θα τα ακούσεις ένα, δύο, τρεις, πέντε μήνες και πάει, ξεχνιέται, και μετά πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μπράβο σου που σκέφτεσαι έτσι. Σκέφτεσαι όρημα. Σκέφτεσαι όρημα. Αυτό. Σκέφτεσαι να μην τα φας, να το πω και ανοιχτά, να μην φας τα μούτρα σου για αυτό που κάνεις. Έτσι, και μπράβο σου που έχεις αυτή την λογική άποψη πάνω σε αυτό το χώρο που είσαι και ξεκινάς. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Γιώργο. Ναι. Αλήθεια είναι, όσο μπορώ προσπαθώ να είμαι προσγειωμένος. Ακόμη και να υπήρχαν δυνατότητες να γίνει το απότομο μπαμ, ακόμη και τότε θα ήμουν προσγειωμένος. Γιατί σίγουρα είναι άλλο να είσαι απότομα πάρα πολύ ψηλά και να παίξεις. Σίγουρα θα χτυπήσεις. Είναι σαν να είσαι σε μια πολυκατοικία. Όσο πιο γρήγορα την ανεβαίνεις και σου έρθει η πτώση, σίγουρα θα πάθεις πολύ μεγάλο κακό στο σώμα σου. Όσο όμως προσπαθείς να την ανεβαίνεις σκαλή, άμα τύχει ένα στραβοπάτημα, δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι και πέσει, θα έχεις πολύ λιγότερο ψυχολογικό κόστος. Έτσι το έχω βάλει σαν μέγεθος μέσα μου. Κάτι που είπατε πριν σχετικά με την βιομηχανιοποίηση της, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα στην αρχή ένας καλλιτέχνης, για μένα τουλάχιστον, ακόμη και εκείνοι που διατείνονται, που ισχυρίζονται ότι δεν
κυνηγάνε πολύ το εμπορικό. Θεωρώ ότι στην αρχή το εμπορικό το έχεις λίγο ανάγκη για να μπορείς να, να μπορείς να είσαι να μπορείς να προωθηθείς. Όταν έχεις χαράξει μετά μία πορεία, έχεις κάνει κάποια πράγματα πραγματικά εμπορικά, όχι στο σημείο της ευτέλειας, εννοείται, σε θεμητό επίπεδο, όταν θα φτάσεις σε ένα σημείο να σε γνωρίζει ο κόσμος και να έχεις όντως ανθρώπους που να σε ακολουθούν, ό,τι και να γίνει, τότε μπορείς να λειτουργείς και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή από τότε ξεκινάει ακόμη περισσότερο η μαγεία. Τότε σιγά σιγά μπορείς να κάνεις επιλογές προσωπικές που δεν θα σε νοιάζει αν θα αρέσουν σε πολύ κόσμο. Θα αρέσουν στον κόσμο που ξέρεις ότι αρέσουν. Οπότε στην αρχή λειτουργείς λίγο με κάποια όρια. Μετά όμως στην πορεία μπορείς να επιλέγεις πράγματα πλέον με βάση το προσωπικό σου γούστο, τις προσωπικές σου επιλογές. Ακόμη και αν δεν είναι εμπορικά. Γιατί χρειάζεται ένας καλλιτέχνης να κάνει και εμπορικές τροφές και μη εμπορικές τροφές. Και το πάρα πολύ εμπορικό ή το πάρα πολύ απομονωμένο, όπως διάφορα είδη έντεχνης μουσικής με μουσικές που τις ακούνε πολύ περιορισμένα κοινά, δεν είναι καλό. Καμία ακρότητα. Καλό είναι να κρατάς μια ισορροπία και να είσαι στη μέση. Να λες και το εμπορικό, όπου κάποιον που αρέσει, θα αρέσει σε πολύ κόσμο, αλλά και το μη εμπορικό, το ποιοτικό, όπου θα αγγίξεις και μια άλλη πλευρά πιο δύσκολων ανθρώπων στη μουσική. Μάλιστα. Ποιοι από τους συναδέλφους σου θα ήθελες να ερμηνεύσουν τα δύο σου τραγούδια και με ποιον καλλιτέχνη ονειρεύεσαι να κάνεις ένα ντουέτο? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και οι δύο με πιάνουν λίγο εξαφήνεις, δεν είστε ξαφνικά. Ποιος καλλιτέχνης από τους επώνυμους θα ήθελα να ερμηνεύσει τα τραγούδια μου? Μάλιστα. Δεν μπορώ να βάλω τα γενικότερα. Σέβομαι τον κάθε καλλιτέχνη, τέλος πάντων τον κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το χώρο. Εντάξει, για μένα, να σας πάω στην άλλη ερώτηση πρώτα. Για μένα, μια στιγμή που θα ήταν πάρα πολύ συγκινητική πραγματικά και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και ποτέ πραγματικότητα, πραγματικά. Ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ λατρεύω πάρα πολύ. Ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Εγώ λατρεύω πολύ τους καλλιτέχνες που είναι πολύ ψηλά και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί τους έχω παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ένας καλλιτέχνης που τον ακούω από μικρό παιδί. Έχει να μου το λέει συνέχεια η μητέρα μου ότι έφευγες, πήγαινες, έκανες την τάδε δουλειά και αν δεν έβαζες έναν Πλούταρχο, δεν υπήρχε περίπτωση να πήγες από το σπίτι. Πραγματικά τρελαίνομαι για την Νατάσα Θεοδωρίδου. Θαυμάζω τη συμπεριφορά της Έλενας Παπαρίζου πραγματικά πάρα πολύ. Βλέπω ότι γενικότερα οι περισσότεροι καλλιτέχνες προσέχουν πλέον πώς θα μιλήσουν, το προφίλ τους, προσέχουν πολλά πράγματα. Τους θαυμάζω πάρα πολλούς εξ αυτών, και η Δέσποινα Βανδύ είναι μια πάρα πολύ καλή καλλιτέχνης. Όνειρό μου είναι Αντώνης Ρέμος, Πλούταρχος, Νατάσα Θεοδωρίδου, που σας λέω τώρα και καλλιτέχνες, ο οποίος τους ακούω σχεδόν καθημερινά, ξέρω τα τραγούδια τους, παρατηρώ τα πάντα, τη φωνή τους, τα βήματά τους, τον τρόπο που μιλούν, τον τρόπο που θα στηθούν στη σκηνή, τα πάντα όλα. Τώρα να πει κάποιος από αυτούς το τραγούδι μου, δεν... Εντάξει. Ποιος θα ήθελα να το πει? Είναι λίγο μια ερώτηση που με πιάνει λίγο προετοίμαστο. Να πω τον Αντώνη Ρέμο, γιατί ο Αντώνης Ρέμος πιάνει και τη λαϊκή μουσική, πιάνει και τη μοντέρνα, πιάνει και το σύγχρονο pop. Τα πιάνει όλα. Τα πιάνει όλα, Αντώνης. Τα πιάνει
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα με εντρίγανε πάρα πολύ να, να το πει ένας καλλιτέχνης σαν, το, σαν τον Αντώνη Ρέμο το, το τραγούδι με το τελευταίο. Για το αναμνήσεις, το αναμνήσεις ποιος θα ήθελες να το ερμηνεύσει? Οι αναμνήσεις που είναι και σε μια πιο λαϊκή βάση γραμμένο το τραγούδι, δηλαδή υπάρχει λαϊκή βάση, απλά το τραγούδι είναι το πρόκαλα, είναι σαν τα καινούργια τα τραγούδια που βγαίνουν τώρα, τα οποία έχουν και μια λαϊκή βάση, όπως τα έχετε, όπως τα έχετε ακούσει και μέσα. Αυτό θα μπορούσε να το πει και μια Νατάσα Θεοδωρίδου, μια Έλενα Παπαρίζου, θα μπορούσε να το πει αυτό, με αναμνήσεις, μιας και η Νατάσα Θεοδωρίδου προσεγγίζει πολύ το ρεπερτόριο του με θεματολογία το χωρισμό, με θεματολογία την απομάκρυνση των ανθρώπων που είναι σε σχέση. Άμα δείτε πολλά της τραγουδιά, τα περισσότερα, δηλαδή είναι θέμα πώς έχουν θέμα τους στο χωρισμό, οπότε επειδή οι αναμνήσεις στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα κομμάτι του χωρισμού, γιατί λέει για τις ότι προτιμά τις αναμνήσεις από το να θυμάται αυτό που υπήρχε μεταξύ τους, θεωρώ ότι θα μπορούσε να το, να το πει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσικό σου όνειρο? Το μεγαλύτερο μουσικό μου όνειρο... είμαι της φιλοσοφίας ότι προσπαθείς πάντα να κάνεις μεγάλα όνειρα για να πιάσεις τα μικρά, γιατί αν δεν κάνεις καθόλου μπορεί και να μην σε ευνοήσει ούτε κάνει τύχη. Το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να αρέσω όλο και σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να διακριθώ για την ηθική μου στο χώρο, για τις μουσικές μου επιλογές, και όχι με άλλους τρόπους. Να συνεργαστώ με όσο πιο πολλά ονόματα στο χώρο γίνεται, να κάνω πολλά ντουέτα. Μου είπατε πριν για, κάτι για ντουέτο, δεν σας απάντησα σε αυτό, θα σας απαντήσω τώρα για να μην το ξεχάσω. Θα μου άρεσε να κάνω, θα ήθελα να κάνω ντουέτο, με εντρικάρει πολύ με γυναίκα καλύτερα. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και μετά, θα έρθει ένα τραγούδι προς τα τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβριο, που θα κάνω ένα ντουέτο. Απλά τώρα, μιας και μιλάμε για πολύ γνωστό καλλιτέχνη, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να κάνω ένα ντουέτο με την Έλενα Παπαρίζου ή με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα με ενδιαφέρε μετά. Θα βγαζόταν η τρικατώση. Και θα ήθελα να δοκιμαστώ. Μάλιστα. Σε αυτό. Αλλά δεν θα με ξέχασε καθόλου αν. Αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε ότι δούλεψε σκληρά, γιατί μπορούμε να σου προτείνουμε ντουέτο με τον Αντώνη Ρέμο ή με τον Γιάννη Πλούταρχο. Εκεί πιστεύω ότι θα τα ζούσα όλα. Μάλιστα. Πραγματικά. Κλείνοντας, αφού σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τον χρόνο που μας αφιέρωσες και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό που πας να κάνεις, θα ήθελα να μου πεις τα σχέδιά σου και τα όνειρά σου για το μέλλον. Μάλιστα. Τα σχέδια μου και τα όνειρά μου για το μέλλον. Όνειρό μου είναι επιτέλους κάποια στιγμή, όπως σας είπα, κάποια πράγματα δρομολογούνται να γίνουν. Όνειρό μου κοντινό είναι να μπορέσω να ανέβω σε μια σκηνή live. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι κάτι απλό. Θα χρειαστεί αρκετή δουλειά, γιατί τόσο καιρό είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν κάναμε ιδιαίτερα πράγματα πάνω σε αυτό, και πολύ προσπαθούσα λίγο να σκεφτώ το ρεπερτόριο. Όμως θεωρώ ότι όλα θα επανακινηθούν σωστά αν έρθει και η κανονικότητα. Οπότε κοντινό μου όνειρο είναι αυτό. Κοντινό μου όνειρο είναι επίσης κάποια στιγμή να βγάλετε ένα... τα τραγούδια, βέβαια μέσα να συμπεριλαμβάνονται και αυτά, άλμπουμ, με διάφορα... και τα σχέδιά μου είναι το τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, θα είναι ντουέτο,
με μια κοπέλα. Ελπίζουμε και αυτό να αγγίξει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Και όλα τα έρχονται. Είναι λίγο τόσο απρόβλεπτες οι συνθήκες και οι δουλειές που όταν λες ότι θα γίνει αυτό, κάτι γίνεται και γίνεται κάτι άλλο. Οπότε προσανατολίζομαι στο να δει όσο πιο δυνατό είναι να γίνει το αποτέλεσμα με το τραγούδι που θα βγάλουμε, το οποίο ελπίζουμε να σας αρέσει πάρα πολύ, να αγγίξει περισσότερο κόσμο από διάφορα είδη μουσικής. Και όλα τα άλλα έρχονται. Να δούμε τι θα γίνει το κομμάτι της κοινωνίας και του μέτρου και όλα τα άλλα έπειτα. Μάλιστα. Γιώργο μου, καλή επιτυχία, σου εύχομαι και πάλι. Πιστεύω ότι την επιτυχία θα τη ζήσεις, γιατί πας αργά και σταθερά, κάτι που χρειάζεται για ένα νέο καλλιτέχνη, γιατί δεν είναι όπως οι παλιές εποχές, πως ήταν κάπως αγνά όπως ανάφερες πριν. Ζούμε σε μια άλλη εποχή, το οποίο θέλει σκληρά καρύδια, θέλει υπομονή, επιμονή, και μόνο έτσι δηλαδή μπορείς, όχι μόνο εσύ, ο κάθε καλλιτέχνης να βάλει έτσι τον στόχο που θέλει. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβα, δεν ζητάς τα τρελά, έτσι. Και εύχομαι ό,τι το καλύτερο, πραγματικά εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Είσαι νέο παιδί. Σε διάκοσα. Συμπληρωματικά να σου πω ότι αν έρθει το... συμπληρωματικά να πω ότι αν μας έρθει το τρελό, δεν θα πούμε όχι, εννοείται. Ναι, φτάνει να είσαι προσγειωμένος, έτσι, φτάνει να είσαι προσγειωμένος, γιατί αν υπάρχει... αν υπάρχει, γιατί πολλοί είναι αυτοί που βλέπω ότι έχουν ένα ενθουσιασμό, που κάνουν κάποια πράγματα που ίσως μετά το διαπιστώνουν ότι αυτό που κάναν ήταν λάθος. Είναι πολλοί αυτοί οι καλλιτέχνες που, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, που πέφτουν με τα μούτρα χωρίς να κάνουν κάποιες έρευνες, κάποια βήματα σταθερά, ωστόσο να δουν πού πάνε να μπουνε. Γιατί θέλει γερά νεύρα. Θέλει γερά νεύρα, θέλει υπομονή, επιμονή και όχι βιαστικές κινήσεις. Ακριβώς. Και γερό στομάχι, όπως λέει ο Παναγιώτης. Και ακόμη και αν έχεις το αστείο αυτό το ταλέντο, πραγματικά δηλαδή, τι να πω, έχεις το ταλέντο να τάσεις στον Δωρίδου, Μαρινέλλας, που και μόνο που μιλάνε, τραγουδάνε στην ουσία. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, εννοώ ότι όταν είσαι στο χώρο για πρώτη φορά, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην σου φερθεί δίκαια ο χώρος. Οπότε, όταν είσαι προσγειωμένος, η οποιαδήποτε ηθική επίπτωση θα σε επηρεάσει πολύ λιγότερο από ότι εάν έλεγες ότι πω εγώ έχω, η φωνή μου είναι σαν, δεν ξέρω κι εγώ πιανού είναι, οπότε μπορώ να φτάσω ψηλά, τα παρατάω όλα για να αποσύρω σε αυτό. Αν η ζωή σου φερθεί άδικα, είναι σίγουρο πως, που ποτέ δεν ξέρεις, αν η ζωή σου φερθεί άδικα, τότε η πτώση σου θα είναι καταστροφική. Σε επίπεδο ψυχολογίας κυρίως, δεν μιλάμε το να χάσεις ευκαιρίες, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Yeah. Αλλά το να έχεις μια ηθική, σοβαρή ψυχολογική βλάβη μπορεί να σε κουβαλάει για πάρα πολύ καιρό και να σου στερεί άλλα πράγματα. Οπότε καλύτερα, όπως λέει και ο απλός λαός, να φυλάμε τα ρόγμα για να έχουμε τα μισά. Καλύτερα να λειτουργείς έτσι. Και από εκεί πέρα, εάν φτάσεις ψηλά ή αν μείνεις σε ένα επίπεδο, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος πάνω απ' όλα, αλλά είναι και λίγο θέμα τύχης. Είναι πολλά πράγματα και λίγο θέμα τύχης συγκυριών. Είναι μία μίξη παραγόντων. Οπότε καλύτερα να υπάρχει ένα μέτρο και και κάποια σταθμά, παρά να κάνουμε επιπόλαια πράγματα και στο τέλος να μην γίνουν αυτά που θέλουμε. Γιατί καμιά φορά, όταν θέλεις πάρα πολύ κάτι και επιμένεις και το θέλεις όπως το θέλεις και μείνεις στην εικόνα που θέλεις, όταν το δεις όπως δεν θέλεις, εκεί καταστρέφεσαι. Καταστρέφεσαι μέσα σου.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις με άφησαν λίγο εξαφήνεις και αντιμετώπισα μια μικρή αμηχανία. Πιστεύω φάνηκε. Και ξέρεις τώρα, στους καινούριους, δηλαδή στα νέα παιδιά προσπαθώ να και παίρνει πάρα πολύ ώρα. Όπως εχθές που μιλήσαμε κάποια στιγμή στο chat και σου λέω ότι ετοιμάζω για τη σημερινή εκπομπή, μου πήρε πάρα πολύ χρόνος το τι ακριβώς θα σε ρωτήσω για να μην σε βάλω σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχεις να πεις να ήσουν χρόνια στο 1, 5, 10 χρόνια έτσι, επαγγελματικά θα ήσουν πιο άνετος και σαφώς έκανα και την έρευνά μου και έτσι διαπίστωσα ότι είσαι νέος καλλιτέχνης και προσπάθησα όσο γινόταν να μάθουμε για σένα γύρω από τη μουσική και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που να το πούμε και αυτό, πήρες ρεπό σήμερα για να είσαι κοντά μας. Είναι χαρά και τιμή μας για αυτό που έκανες και το σεβαστώ, το σεβόμαστε απόλυτα. Εμένα είναι τιμή μου πραγματικά και όσον αφορά αυτές τις δύο ερωτήσεις που ανέφερα πριν, δεν είναι ότι όταν εννοώ είναι η καλή αμηχανία, είναι κάτι το οποίο καμιά φορά είναι ωραίο να σου γίνονται και ερωτήσεις λίγο περίεργες που δεν σου έχουν ξαναγίνει. Οπότε καλώ κάνατε και τις κάνατε, γιατί με βάλατε σε μια διαδικασία να σκεφτώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί καθόλου ποιος θα μπορούσε να πει το δικό μου το τραγούδι ή τα δικά μου τα τραγούδια. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία και μου άρεσε. Απλά και τη στιγμή λέω τώρα θα πω κάτι και συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά σε όλους. Μάλιστα. Θα ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη να δούμε πάλι αυτό το υπέροχο βίντεο κλιπ. Μη με αφήνεις. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε φιλαράκια στο Facebook. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε να ανεβαίνεις. Και εμείς από την πλευρά μας, ό,τι μπορούμε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, θα το κάνουμε. Πραγματικά θα το κάνουμε και δεν το κάνουμε μόνο για σένα, το κάνουμε για όλους τους νέους καλλιτέχνες. Δεν ξεχωρίζουμε, είμαστε δίκαιοι σε όλους. Μπορώ να πω ότι είμαστε και μοναδικοί που δεν παίρνουμε ούτε ένα σέντς για αυτό που κάνουμε, έτσι. Όλα τα έξοδα είναι από την τσέπη μας. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε, να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό που τόσα χρόνια το κάνω. Και η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα είναι ανοιχτή για ό,τι θέλεις. Και κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας, επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλα πράγματα με εσάς. Κάνετε πραγματικά πάρα πολύ καλά και με αξιοπρέπεια τη δουλειά σας. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι ωραίο αυτό που αγαπάμε. Ας μην αποκομίζουμε τα τρελά κέρδη. Είναι ωραίο να το αγαπάς και καμιά φορά όταν το αγαπάς δεν επιδιώκεις απαραίτητα το κέρδος. Θέλεις να κάνεις το δικό σου ταξίδι, να ακολουθείς τη δική σου πορεία και όπως βγάλει. Ακριβώς. Είναι πολύ όμορφο. Ακριβώς. Όπως το είπες. Ακριβώς. Το δικό μου ταξίδι ξεκίνησε όταν ήμουν 14 χρονών και είμαι 46. Δεν τρέπομαι να πω την ηλικία μου. Άσπρισα. Που σημαίνει ότι συνεχίζω αυτό που κάνω περισσότερα από 32 χρόνια. Και το κάνετε πάρα πολύ καλά, αυτό που κάνετε πραγματικά. Αξίζει να σας δώσω συγχαρητήρια εγώ και σε προσωπικό, αλλά και επίπεδο και τώρα που μιλάμε. Εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε τις προσπάθειες σας. Και λέω προσπάθειες γιατί πάντα προσπαθούμε, είτε είμαστε φτασμένοι είτε όχι, πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί και οι νέοι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη να αναδεικνύονται και οι ήδη υπάρχοντες καλλιτέχνες γνωστοί έχουν αυτή ανάγκη να αναδεικνύονται. Και γενικότερα είναι ωραίο τη μουσική να μην την βλέπεις πάντα με το χέρι στη τσέπη. Είναι πάρα πολύ καλό και ειδικό αυτό και μπράβο σας που όσο μπορείτε το κρατάτε.